Τρεις κουκούτσια είναι αυτά, κορίτσια! Καραμελίτσες λένε! Προβληματισμένοι εμφανίζονται έμποροι και παραγωγοί στη λαϊκή αγορά της Καβάλας, καθώς τα τελευταία Σάββατα, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η κίνηση είναι περιορισμένη. Το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι υποτονικό. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο φυσικά και η εποχή, κάθε χρόνο. Πέραν της ενεργειακής κρίσης που περνάμε, αλλά και της ακρίβειας που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, είναι και οι μήνες τέτοιοι, δηλαδή ο Ιανουάριος, ο Φεβράριος και ο Μάρτιος, είναι μήνες που κάθε χρόνο υπάρχει μια πτώση της κίνησης, μια πτώση στους τζίρους των επιχειρήσεων μας, που ανακάμπτει μετά το Πάσχα, ας πούμε. Ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσει και ο καιρός. Ήδη και σήμερα, μετά την κακοκαιρία, τη σημερινή, που είναι μόνο αέρας και το κρύο, λείπουν πάρα πολλοί επαγγελματίες. Κακά τα ψέματα. Είναι άνθρωποι που έρχονται από τα χωριά τους, από όλο τον νομό, οι οποίοι πραγματικά δεν βγάζουν ούτε τα έξοδά τους για να έρθουν στη λαϊκή αγορά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει όταν βρέχει, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Κομινέ, αλλά και όταν έχει, ας πούμε, ένα χιόνια, έχουν πτώσεις και ο καιρός είναι επικίνδυνος γενικότερα. Φέτος δεν έχουμε παράπονο. Μέχρι τις γιορτές πήγε πάρα πολύ καλά ο καιρός. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Και όπως είπα, ευελπιστώ να συνεχίσει έτσι και μέχρι το Πάσχα. Ο κόσμος σφίχτηκε μετά τις γιορτές, γιατί στις γιορτές κάνουμε κάποια περισσότερα έξοδα και μαζεύτηκε. Είναι συνήθιστο φαινόμενο, δεν είναι τώρα. Βέβαια, ελπίζουμε, επειδή τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο των απόκρεων και κάποιων γιορτών, λίγο να χαλαρώσει ο κόσμος με αυτά που έχει στο νου του, μέσα στο σπίτι του, και γιατί έχει τρελαθεί με αυτά τα καλάθια του νοικοκυριού, τα οποία είναι μηδαμινά, και να μπορέσει πάλι να μας στηρίξει. Εμείς σαν εμπόροι, ναι, με βιομηχανικά είδη, έχουμε κατεβάσει τις τιμές μας μετά τις γιορτές, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας βοηθάει και αυτός τόσα χρόνια, για να εξυπηρετηθεί πιο εύκολα και να μπορέσει να οικονομήσει, να εξοικονομήσει, μάλλον, με συγχωρείτε, να εξοικονομήσει κάποια χρήματα. Πώς σας φαίνονται οι τιμές γενικότερα στη λαϊκή? Εντάξει, καλές. Καλές. Ωραίες. Την προτιμάτε κάθε Σάββατο? Ναι, βέβαια. Καλά τις βλέπω σύμφωνα με τον καιρό αυτό, πολύ καλά. Και την προτιμάτε? Βέβαια. Και φρέσκα πιο πολύ, πράσα, σέλινα. Δόξα τω Θεώ για την ώρα, μ' αντέχει μένα. Μαρούλια και τα αυτά ανεβήκαν τουλάχιστον μισό με ένα ευρώ. Το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι τώρα είναι ακόμα, τώρα πληρωθήκαμε. Ναι. Σε 15 μέρες θα δούμε. Σε 15, τώρα έχουμε. Γεμάτη είναι η λαϊκή. Σε 15 μέρες. Νομίζω ότι στις λαϊκές θα βρείτε όλος ο κόσμος οικονομικά και καλά ποιοτικά προϊόντα. Προσπαθούμε να αφομοιώσουμε όλες τις αυξήσεις. Πριν μισή ώρα μίλησα με Κρήτη, είναι όλα τα πράγματα 30 με 40 λεπτά πάνω σήμερα. Χωρίς να χιονίσει ακόμα. Φανταστείτε την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει. Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε για 20 και 30 λεπτά κέρδος πραγματικά. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι ίσως έρθουν πράγματα από έξω κάποια, δεν ξέρω, από Ιταλία κάποιες αγωγές, δεν ξέρω, γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν οι τιμές σε λογικά επίπεδα πλέον. Έχει στο παζάρι λεφτά. Μια σύνταξη. Μια σύνταξη διαρκεί όσες υποχρεώσεις έχει ένα σπίτι. Σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό παίρνουν τα εγγόνια. Σίγουρα. Τώρα υποχρεώσεις. Ρεύμα σίγουρα έχει μεγάλη. Παίρνει ένα μεγάλο μερίδιο της σύνταξης, το ρεύμα και η θέρμανση. Τα άλλα μοιράζονται στα τρόφιμα. Νομίζω ότι έχουν κοπεί πολλοί από τον κόσμο. Δηλαδή να πάει μια βόλτα με το αμάξι λόγω καυσίμων δεν πάει, να βγει έξω σε μια ταβέρνα, ίσως το σκέφτεται λίγο παραπάνω. Εκεί έχουν κόψει ο κόσμος τα λίγο περί τα έξοδα. Δόξα τω Θεώ, τα βολεύουμε. Δόξα τω Θεώ. Σας βλέπετε τη στιγμή στη λαϊκή αγορά? Για πείτε μου. Καλή είναι, μια χαρά. Μάλιστα. Ναι. Και ωραία πράγματα. Και καλά πάει, έτσι. Για πείτε μου, βόλτα στη λαϊκή αγορά. Δεν βλέπεις εδώ πέρα? Παίρνετε, έτσι, για όλη την εβδομάδα. Τι να κάνουμε, αφού είναι πιο φτηνά εδώ. Προφανώς με το που τα παίρνει ο κόσμος τα λεφτά, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, τους φτάνουν το πολύ για μια εβδομάδα. Εγώ θα έλεγα ίσως και μισή εβδομάδα. Γιατί αυτά που παίρνουν ήδη τα χρωστάνε. Όλα έχουν ανεβεί. Τα σούπερ μάρκετ έχουν ανεβάσει τις τιμές 100 και 150%.
Εμείς οι τιμές οι δικές μας και στα λαχανικά και στα φρούτα παραμένουν χαμηλές. Γιατί θέλουμε τον κόσμο στη λαϊκή. Τον υποστηρίζουμε και θέλουμε να μας υποστηρίξει. Αλλά εγώ βλέπω ότι όσο ακριβά τα έχει το σούπερ μάρκετ, ο κόσμος πάει εκεί. Μιλάμε στα δικά μας τα είδη ότι έχουμε μια διαφορά σε πολλά είδη και 100%. Αν είναι δυνατόν. Το κρύο δεν μας πειράζει, τα λεφτά μας πειράζουν. Αν έχουν τα πορτοφόλια χρήματα, το κρύο δεν περνάει. Πόσο κρατάνε τα πορτοφόλια? Τα πορτοφόλια θα αντέξουν 15 μέρες. Μετά έπεται συνέχεια οπισθοχώρηση ξανά, κλείσιμο στα σπίτια. Αυτά όσο θα κρατήσουν το πορτοφόλιο. Όσο αντέξει. Τι να κάνουμε. Εμείς εδώ είμαστε. Περιμένουμε. Ο κόσμος έχει να αγοράσει φθηνά εμπορεύματα στη λαϊκή. Πάνθινα είναι. Αλλά δεν βλέπω προσέλευση, δεν βλέπω. Δεν βλέπω κόσμο. Μαζεμένος. Δεν ξέρω από τι είναι μαζεμένος. Πώς μαζεύτηκε, δεν ξέρω. Πάντως εμείς έχουμε τιμές. Πουλάμε ένα φράγκο στα φύλλα. Φεβρουάριο μήνα.